Καλημέρα και σε εσάς. Πέσατε θύμα της κίνησης. Σε κάποιο βαθμό ναι, γίνεται χαμός έξω και είναι κρίμα, διότι επειδή έχω περάσει από το Υπουργείο Μεταφορών, ναι, αυτό που αποφάσισε να κάνει η διοίκηση της ΤΑΣΥ, ναι, είναι αυτονόητο. Κάποιοι υπάλληλοι, οι οποίοι ήταν σε διοικητικές θέσεις, λόγω της ανάγκης να λειτουργεί καλύτερα το πράγμα στα εκδοτήρια, στους ελέγχους, μετακινήθηκαν. Καμιά εικοσαριά υπάλληλοι. Δεν είναι δυνατόν για αυτό το πράγμα να υπάρχουν αυτές οι διαμαρτυρίες και να υπάρχει ταλαιπωρία. Νομίζω ότι και το Συνδικάτο αδικεί τον εαυτό του. Στέλνει ένα λάθος μήνυμα στον κόσμο. Ο καθένας παίρνει τις ευθύνες του. Αλλά λένε από την άλλη πλευρά οι συνδικαλιστές ότι αυτόν τον τρόπο έχουμε να αντιδράσουμε. Σε αυτό που θεωρούμε εμείς σωστό. Να σας πω κάτι. Καταλαβαίνω αυτές τις αντιδράσεις, αν υπάρχουν περικοπές μισθών, αν υπάρχουν άλλες αδικίες. Εδώ όμως πρόκειται για εσωτερική μετακίνηση. Εδώ, είναι μετακίνηση 20 υπαλλήλων. Πάνε από μια υπηρεσία σε μια άλλη για να γίνεται καλύτερα η δουλειά του μετρό και να υπηρετούνται καλύτερα οι πολίτες. Εγώ ίδιος το 2012 είχα μετακινήσει τότε μαζί με τον Νίκο τον Παπαθανάση που ήταν τότε επικεφαλής, ναι, 200-250 υπαλλήλους. Ναι. Πρέπει. Οι υπηρεσίες αυτές υπάρχουν για να εξυπηρετεί το πολίτης. Τώρα έτσι, πάμε στη ΔΕΗ. Πάμε να δούμε υπουργέ, τα της ΔΕΗ. Εδώ σας κατηγορούν ότι πάτε σε 4.500 απολύσεις. Πάμε σε μείωση του κόστους της ΔΕΗ για να μην καλείται ο πολίτης που μας βλέπει αυτή την ώρα στην τηλεόραση να βάζει κάθε τρεις και λίγο το χέρι στη τσέπη για τη ΔΕΗ. Και πράγματι μειώνεται το προσωπικό της ΔΕΗ λόγω και της απολιγνητοποίησης. Από τους λιγνίτες η ΔΕΗ χάνει δυστυχώς όλα τα τελευταία χρόνια και θα συνεχίσει να χάνει και πέφτει το προσωπικό της ΔΕΗ από 16.000 περίπου, 15.500 σε 11.500 μέσα σε 4 χρόνια. Άρα κοντά 4.000 άτομα λιγότερα, εργαζόμενοι λιγότεροι. Θα προσληφθούν καμιά 800 ειδικών προσόντων σε βάθος τετραετίας. Ναι. Το λέω για να μην ξεκινήσουν να κυκλοφορούν σενάρια προσλήψεις, αθρώες στη ΔΕΗ κτλ. Ναι. Μιλάμε για λίγες προσλήψεις σε βάθος τετραετίας, πολύ εξειδικευμένου προσωπικού, ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί κτλ. Ναι. Όλο αυτό λοιπόν θα περιορίσει το κόστος της ΔΕΗ και επειδή είναι πράγματι μεγάλη η μείωση του προσωπικού και οι εθελούσιες έξοδοι που θα στηριχθούν σε αυτό το πλαίσιο της μείωσης του προσωπικού θα είναι αυτοχρηματοδοτούμενες. Δηλαδή ο καταναλωτής, ο φορολογούμενος δεν θα βάλει το χέρι στην τσέπη για τις εθελούσιες εξόδους. Αλλά θα γίνουν με βάση το μοντέλο του ΟΤΕ της περίοδου 12-14. Mm-hmm. Θα τις πληρώσει η ίδια η επιχείρηση που θα έχει το περιθώριο να το κάνει λόγω της μείωσης του κόστους της και θα κάνει απόσβεση σε δύο, άντε το πολύ, τρία χρόνια. Αυτοί οι εργαζόμενοι θα είναι συμβασιούχοι? Όχι. Μόνιμοι. Μόνιμοι. Υπάλληλοι μόνιμοι. Μόνιμοι. Τώρα, ένα λεπτό. Κάποιοι θα συνταξιδοτηθούν, γιατί είναι κοντά στο όριο της συνταξιοδότησης, ναι, και κάποιοι άλλοι θα ενθαρρυνθούν, αν θέλετε, να φύγουν. Κύριε Υπουργέ, από αυτούς τους 4.500... Και παράλληλα, από εδώ και πέρα, ναι, όποιοι καινούργοι προσλαμβάνονται, αυτοί οι 800, σας είπα, σε βάθος τετραετίας, ναι, δεν θα είναι μόνιμοι. Δεν θα είναι μόνιμοι. Θα είναι αορίστου χρόνου. Το καταργήθηκε η μονιμότητα στη ΔΕΗ τόσο για τους νεοεισερχόμενους, όσο και για τα διευθυντικά της στελέχη, τα οποία θα είναι με τριετή συμβόλαια πια και θα γίνεται ένας διαγωνισμός, θα γίνεται μια διαδικασία ανοιχτή, θα μπορούν και άνθρωποι από την αγορά να έρχονται και να συμμετέχουν. Κύριε Υπουργέ, από αυτούς τους 4.500 εργαζομένους, πόσοι θα μπουν σε διαδικασία εθελουσίας εξόδου και πόσοι θα απολυθούν? Δεν μιλάμε για απολύσεις. Μιλάμε για συνταξιοδοτήσεις, ναι, μιλάμε για εθελούσιες εξόδους και μιλάμε και για μετακίνηση στο δημόσιο. Mm-hmm. Όλο αυτό θα προσδιοριστεί με το χρόνο, θα εξαρτηθεί και από τη στάση των ίδιων των εργαζομένων, διότι τους δίνεται η δυνατότητα. Τα κίνητρα που δίνεται θεωρείτε ότι θα... Να πάνε στο δημόσιο. Με μισθούς βεβαίως του δημοσίου. Δεν είναι υποχρεωτικό να πάνε, δεν είναι υποχρεωτική μετάταξη. Είναι σε εθελούσια βάση, άρα γι' αυτό το λόγο δεν μπορώ να είμαι κατηγορηματικός. Μπορώ να σας πω όμως, μπορεί να πω τώρα σε λεπτομέρειες, ότι συνταξιοδοτήσεις, εθελούσιες έξοδοι θα είναι μισό-μισό.
Μισό-μισό λέτε. Τώρα τα κίνητρα. Αλλά αυτό που έχει σημασία. Ναι. Αυτό που έχει σημασία για αυτό που μας βλέπει είναι ότι δεν θα πληρώσει. Επειδή η ΔΕΗ θα πάει από 15.500, σας είπα, υπαλλήλους στους 11.500 υπαλλήλους, αυτό θα της δώσει μια μεγάλη ανάσα στο επίπεδο της μισθοδοσίας και γι' αυτό το λόγο θα μπορέσει να καλύψει με άνεση αυτή την... Τώρα, η άλλη κριτική που σας ασκείτε είναι ότι εδώ μιλάμε για δραματική συρρήκνωση μιας πολύ μεγάλης και στρατηγικής εταιρείας. Πάμε σε, καταρχήν, σε μικρό μαγαζί. Πρώτα απ' όλα, εκείνοι που κατηγορούν είναι αυτοί που το υπέγραψαν και δυστυχώς είναι νόμος του κράτους και συμφωνία με τους πιστωτές από το 2015. Συμφωνήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ η ΔΕΗ να πάει από το 95% της αγοράς που είχε στο 50% της αγοράς και μάλιστα με μηδενικό οικονομικό αντάλλαγμα, διότι είχε εγκαταληφθεί το πακέτο της μικρής ΔΕΗ, το οποίο είχε υιοθετηθεί επί Σαμαρά, βάσει του οποίου θα πωλείται το 1/3 της επιχείρησης και η ΔΕΗ θα εισέπαρτε τα χρήματα. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο το οποίο έχει σημασία, όλα έχουν φυσικά, δεν υποτιμώ τίποτα, και το μέγεθος της επιχείρησης έχει σημασία. Περισσότερο όμως έχει σημασία η σταθερότητα της επιχείρησης και η κερδοφορία της επιχείρησης. Γιατί ακριβώς επειδή έχει αυτή τη ζωτική σημασία για τον καθένα, ο καταναλωτής δεν πρέπει να πληρώνει υπερβολικά για την επιχείρηση για να καλύπτει τις ζημιές της. Λοιπόν, το business plan το οποίο ανακοινώθηκε καθορίζει το δρομολόγιο, προσδιορίζει το δρομολόγιο για την κερδοφορία. Η ΔΕΗ δεν αναβαίνει με το ασανσέρ, θα ανέβει με τις σκάλες, με την έννοια ότι είναι μια πορεία σταδιακή. Ξεκινήσαμε το καλοκαίρι σε μια πολύ άσχημη κατάσταση. Τώρα η ΔΕΗ έχει βγάλει τη μύτη της έξω από το νερό. Έχουμε πάρει το πιστοποιητικό της βιωσιμότητας από τον ορκωτό ελεκτή. Ήρθε η Standard & Poor's και την αναβάθμισε επιστοληπτικά. Όλες αυτές τις κινήσεις τις είδε θετικά η αγορά και γι' αυτό το λόγο έχει τριπλασιαστεί η μετοχή της. Κύριε Χατζηδάκη. Νομίζω συνετέλεσε και ο νόμος που σας είπα προηγουμένως για την κατάργηση της μονιμότητας και τη μείωση του κόστους. Πάμε λίγο και τώρα σε... υπάρχει ένα business plan που έχει στροφή στην πράσινη ενέργεια. Έχει περαιτέρω εταιρικό μετασχηματισμό της ΔΕΗ, έχει την απολιγνητοποίηση που επιβάλλεται από τις υψηλές τιμές του διοξιδίου του άνθρακα, τα σχετικά χρήματα που δίνει η ΔΕΗ πια είναι πάρα πολλά, μπαίνει μέσα. Θα σας παρακαλούσα να βάλουμε μια ανωτελεία να θα γίνει πάμε και σε μια... η ιδιωτικοποίηση του ΔΔΕ. Κύριε Υπουργέ, ένα γρήγορο ερώτημα για τα τιμολόγια. Πώς ξέρει ο κόσμος ότι δεν θα έχει νέες αυξήσεις στα τιμολόγια του? Πώς ξέρει ο κόσμος ότι του χρόνου δεν θα βγει ο Υπουργός Ενέργειας να πει, ξέρετε κάτι, είχαμε ένα στρατηγικό σχέδιο, δεν πάει καλά, πρέπει να πληρώσετε κάτι παραπάνω? Δείτε, πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσω ότι έγιναν οι παρεμβάσεις, οι καταναλωτές πια μπορούν να δουν στην τσέπη τους αν η κριτική που ασκήθηκε τότε που έγινε η παρέμβαση το καλοκαίρι ήταν αληθινή ή όχι. Ο καθένας μπορεί να κρίνει. Εμείς είχαμε πει ότι η επιβάρυνση τότε για τη διάσωση της ΔΕΗ ήταν τελικά 2,5 ευρώ για κάθε νοικοκυριό λόγω της μείωσης που έγινε από την προηγούμενη κυβέρνηση στο ΦΠΑ, την οποία αξιοποιήσαμε, και λόγω της μείωσης που κάναμε εμείς στο ΕΤΜΕΑΡ, δηλαδή σε αυτά που πληρώνουμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όλα αυτά που γίνονται, θέλω να σημειώσω, γίνονται όχι γιατί έχουμε κάποιο χόμπι να ασχολούμαστε με τα business plans της ΔΕΗ ή της οποιασδήποτε άλλης επιχείρησης, αλλά γίνεται για να γίνει η ΔΕΗ περισσότερο φιλική στον καταναλωτή και να μην επιβαρύνει το φορολογικό. Σε σχέση με τις υπόλοιπες εταιρείες και επιχειρήσεις, για να μην φεύγει ο καταναλωτής. Και πιο ανταγωνιστική προφανώς, γιατί ανταγωνίζονται για κάποιο μερίδιο αγοράς, προφανώς. Λοιπόν, εκείνο το οποίο λοιπόν επιδιώκεται είναι να αποφευχθούν όλα αυτά τα πράγματα. Για παράδειγμα, μου στέλνουν μηνύματα για τη ΣΥΚΟ. Για τις χρεώσεις της ΣΥΚΟ. Όχι, οι χρεώσεις της ΣΥΚΟ δεν άλλαξαν. Ό,τι ήταν, αυτές παραμένουν. Δεν έχει γίνει καμιά παρέμβαση στη ΣΥΚΟ. Η όποια παρέμβαση έγινε σε αυτά τα τιμολόγια της ΔΕΗ για να βάλει η ΔΕΗ περισσότερα λεφτά στην τσέπη της, εξισορροπήθηκαν σχεδόν από τη μείωση του ΦΠΑ και του ΕΤΜΕΑ. Αυτό είναι που λέω. Η ΥΚΟ είναι σταθερές. Αυτά που πληρώναμε για τον ΑΔΜΙΕ, για το ΔΔΕ κτλ. Επίσης είναι σταθερά. Δεν έχουν αλλάξει. Τώρα, αυτό που σας έλεγα
είναι ότι υπάρχει μια παράμετρος σε όλη την Ευρώπη και φυσικά σε όλες τις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας που είναι στην Ελλάδα, που είναι το διοξίδιο του άνθρακα. Τα λεφτά δηλαδή τα οποία πληρώνονται λόγω των τελών για το διοξίδιο του άνθρακα. Εκεί όλες οι εταιρείες έχουν μια αυτόματη ρήτρα αναπροσαρμογής των τιμολογίων τους ανάλογα με την πορεία των τιμών του διοξιδίου. Και το γεγονός, και η ΔΕΗ δηλαδή και οι ιδιωτικές εταιρείες, και το ότι εν πάση περιπτώσει πάμε σε γρήγορη απολιγνητοποίηση έχει να κάνει και με αυτό. Για να μην επιβαρύνεται η ΔΕΗ και να μην επιβαρύνει τελικά και τους καταναλωτές μέσω του διοξιδίου του άνθρακα. Δηλαδή, κλείνοντας λιγνητικές μονάδες, δεν είναι μόνο ότι η ΔΕΗ κερδίζει, με την έννοια ότι αυτή την ώρα πέρσι έχασε 200 εκατομμύρια ετησίως από το διοξίδιο του άνθρακα, από τους λιγνίτες, και φέτος θα χάσει 300 εκατομμύρια. Είναι και ότι με το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων δεν περνάει το βάρος των χρημάτων για το διοξίδιο του άνθρακα τελικά στους καταναλωτές. Αυτό είναι τεχνικό. Άρα, η απολιγνητοποίηση έχει και αυτό το κέρδος. Πριν σας ευχαριστήσουμε. Έχει και αυτό το κέρδος. Δηλαδή, αν τα κρατάγαμε ανοιχτά τα εργοστάσια, και η ΔΕΗ θα είχαν και οι καταναλωτές θα πιέζουν. Βεβαίως πρέπει να νοιαστούμε, και το λέω για αυτούς που μας βλέπουν αυτή την ώρα στην Κοζάνη, στο Αμύνδιο, στη Φλόρινα, στην Τολεμαΐδα, στη Μεγαλόπολη, για τις περιοχές αυτές. Και γι' αυτό το λόγο θα το συζητήσουμε και αυτές τις μέρες και με τον Πρωθυπουργό και στο Υπουργικό Συμβούλιο, θα υπάρξει ένα σχέδιο δίκαιας μετάβασης σε αυτές τις περιοχές με χρήματα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλιστα, έτσι ώστε οι περιοχές αυτές να έχουν μια προοπτική στο τώρα, μέλλον. Πριν είναι για μας ζήτημα απόλυτης προτεραιότητας. Κύριε Χατζηδάκη, μια ερώτηση για τα ελληνοτουρκικά. Συζητιέται, ακούγεται, έχει πέσει στο τραπέζι το θέμα της θητείας. Το θέμα της, το ενδεχόμενο της αύξησης της θητείας. Εγώ δεν είμαι αρμόδιος υπουργός. Όχι, δεν είστε. Αυτό. Αλλά είστε αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Εκείνο για το οποίο είμαι αρμόδιος και θέλω να σας μιλήσω είναι για τον αγωγό φυσικού αερίου EastMed που όταν θα κατασκευαστεί ξεκινάει από Ισραήλ, Κύπρο, έρχεται εδώ και προχωράει παραπέρα προς Δυσμάς. Ο κύριος Ερντογάν τον αμφισβητεί, δήλωσε χτες στη Βουλή, το επαναλαμβάνω και σε εσάς, ότι τόσο εμείς όσο και η Κύπρος αλλά και το Ισραήλ είμαστε δεσμευμένοι για να γίνει αυτός ο αγωγός. Ο κύριος Ερντογάν μπορεί να λέει τα δικά του, αλλά η δική μας θέση των τριών κρατών που ανέφερα είναι απολύτως ξεκάθαρη. Και απέναντι στην Τουρκία προχωρούμε με μια στάση ήρεμης αποφασιστικότητας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.